Είμαστε live. Λοιπόν, δεν έχει μπει κανείς ως τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πρέπει να μιλάω, γιατί έστω και λίγοι να έχουν μπει, πρέπει να είμαι... Να έχω κάποιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Να κρατήσω τους ανθρώπους που μπήκαν μέσα. Λοιπόν, η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα είναι του πενταλέπτου σε διαδικασία, αλλά σε γεύση είναι του διόρου. Γιατί όντως είναι καταπληκτική συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα μα πάρα πολύ χρηστική. Σας υπόσχομαι ότι μόλις μάθετε να φτιάχνετε αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα, όντως θα εντυπωσιαστείτε με τον εαυτό σας και θα γίνει μια αγαπημένη σας συνταγή και θα φτιάχνετε όλη την ώρα σε περιπτώσεις που θέλετε να κάνετε ένα γρήγορο σνακ για βράδυ. Δυστυχώς και σήμερα και αύριο θα έχουμε σνακάκια, γιατί δεν μπορώ να κάνω live το πρωί. Παρασκευή όμως πρωί θα κάνω live. Παρασκευή στις 10 είμαστε live όπως κάθε μέρα. Και Σάββατο 10 η ώρα το πρωί live. Και Κυριακή το πρωί 10 το πρωί live. Και θα γίνει χαμός από τα live. Να δώσω χαιρετίσματα. Από εδώ είναι η Facebook και από εδώ είναι η Instagram. Facebook, Instagram. Οπότε, στο Facebook να χαιρετήσω τους πάντες. Νικολέτα Πατινιώτη, Σίλβια Γεωργίου, Δώρα Κορό, Βίκη Βλάς, Κώστας Πισιάρα, Σελένη Φιδά. Και να δώσω και χαιρετίσματα στο Instagram. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Ελένη Τσολάκου, όχι Ειρήνη Τσολάκου, η Ελένη Τσολάκη είναι άλλη. Κοπαλά Μαρία, Μαρία Μενελάου, Αγγελική Καραβαγγέλη, Κριστίνα Ερακλέους, Φωτεινή Ντάς, Βίβη Νότια, γεια σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη συνταγή, περιμένουμε να μαζευτούν λίγοι ακόμα, γιατί τώρα γενικά έχει μπερδευτεί λίγο το πρόγραμμα λόγω αυτών των ημερών που σας είπα, επειδή δουλεύω πολύ. Και σήμερα τελείωσα σχετικά νωρίς, οπότε ήρθα να κάνω το live τώρα νωρίς για να προλάβετε κι εσείς να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε. Δεν είναι τίποτα αυτό που θα κάνουμε, θα σας φανεί αστείο. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Όποιος το δει θα πάθει σοκ. Οπότε μαζευτείτε όλοι μέσα να γίνει χαμός. Λοιπόν, μία μικρή παράκληση. Όσοι βλέπουν τη συνταγή και έχουν την καλή θέληση, να γράφουν τη συνταγή μας από κάτω τα βήματα στα αγγλικά. Γιατί υπάρχει κόσμος που μας βλέπει από άλλες χώρες. Είναι 4.000 στο Instagram, 5.600 στο Facebook, 5.700 στο Facebook. Άμα δεν πάμε 10.000 δεν ξεκινάω. Οπότε είναι 4.148 στο Instagram, 5.800 στο Facebook. Μας μένουν άλλοι, όχι δεν μας μένουν, γιατί είναι 4.268 στο Instagram και 5.800 στο Facebook. Άρα σήμερα 5.900 είμαστε τώρα. 5.800 και 4.200 είμαστε 10.000 ακριβώς. Λοιπόν, σηκωνόμαστε και κρίμα πραγματικά που δεν μπαίνουν κι άλλοι, γιατί αυτή η συνταγή είναι συγκλονιστική. Θα τη γουστάρετε, γιατί γίνεται μόλις σε 5 λεπτάκια. Και όταν λέω ότι σε 5 λεπτάκια το εννοώ. Θα χρονομετρήσετε και θα δείτε. Άμα δεν αρχίζω να φλιαρώ και να λέω τα δικά μου, νομίζω πραγματικά ότι σε 5 λεπτά το έχετε τελειώσει. Είναι η συνταγή που θα φτιάξετε σήμερα όλο το βράδυ και θα ευχαριστηθείτε όσο οτιδήποτε άλλο με όσους γνωστούς έχετε. Οπότε σηκωνόμαστε. Φαίνομαι λίγο σκούρος τώρα γιατί πήρα και έκανα κάτι μαγικό σήμερα. Έβαλα φώτα στην κουζίνα μου. Μην φανταστείτε. Ένα φως έχω βάλει εδώ πάνω. Είναι τέτοιο, με μπαταρίες. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα βραδινά μου βίντεο για να φαίνομαι καλύτερα. Τι λέτε, φαίνομαι καλύτερα. Νομίζω πως ναι. Γιατί τα βράδια το βίντεο που κάναμε δεν φαινόταν πάρα πολύ καθαρά, ενώ τώρα είμαστε πέντα κάθαροι. Λοιπόν, η συνταγή ονομάζεται Corn Dogs. Ουσιαστικά είναι hot dogs στον αυτόματο πιλότο. Κάνουμε ένα κουρκούτι, βάζουμε μέσα τα λουκάνικα, τα ψήνουμε και είναι όλο το hot dog κατευθείαν σε ένα ξυλάκι. Οπότε, πριν περάσουμε στα λουκάνικα, όχι ακόμα, σε λίγο, βλέπετε σπαρταράνε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε λουκάνικο θέλετε, και άμα δεν έχετε λουκάνικο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε leftovers από κρέατα έχετε. Άμα έχετε λίγο κοτοπουλάκι που σας έχει περισσέψει, το βουτάτε, το ψήνετε. Άμα έχετε κάποια λαχανικά που σας έχουν περισσέψει, ψημένα όμως, γιατί πρέπει να είναι ψημένο αυτό που θα βάζουμε, βουτάτε και ψήνουμε. Οπότε, οι λουκανικούπες είναι έτοιμες. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κουρκούτι μας. Το κουρκούτι μας η συνταγή είναι τόσο εύκολη, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Ουσιαστικά θα βάλω όλα τα στερεά μου κατευθείαν σε ένα μπολάκι εδώ. Αλεύρι, καλαμποκάλευρο, τη ζάχαρη,
μια καλή πρέζα αλάτι. Εγώ θα κάνω τη μισή συνταγή από αυτή που σας δίνω στο site, γιατί είμαι μόνος μου, οπότε θα φάω μόνο 4 λουκάνικα. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε τα στερεά μας, δεν έχω βάλει πιπέρι. Εδώ. Η συνταγή είναι εδώ, αναλυτικά. Από το site μου την παίρνω. Εδώ. Τη βλέπετε ανάποδα τώρα, γιατί έχω το κινητό στη selfie. Οπότε δεν καταλάβατε τίποτα. Και το πιο σημαντικό κομμάτι της συνταγής και το μόνο σημαντικό κομμάτι της συνταγής είναι τα φουσκωτικά που βάζουμε μέσα. Βάζουμε και σόδα και baking powder. Οπότε θέλω baking powder ελάχιστο. Λέω μισή κουταλάκι του γλυκού, επειδή θα κάνω τη μισή του μισού. Θέλω ένα τέταρτο εδώ. Και λέω και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Λέω, άρα θα βάλω μισό. Αχα. Άρα λίγο ακόμα, εδώ, λίγο baking powder και λέω, πόσο λέω, σόδα, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού για την ολόκληρη δόση, άρα θέλω ένα όγδοο κουταλάκι του γλυκού, οπότε ένα όγδοο είναι τόσο. Εντάξει, κάνω τη μισή δόση, ξαναλέω, εσείς μπορείτε να κάνετε ολόκληρη τη δόση που τα σπάει και αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω αν φαίνομαι καλά με αυτά τα φώτα, φαίνομαι καλά, αλλά θα φαίνεται καλύτερα όταν τη γανίζω εδώ πέρα, κοιτάξτε. Έχουμε κάνει κατασταστάρα, για αφού είμαστε παραγωγάρα εδώ πέρα, δεν παίζουμε. Λοιπόν, έχω βάλει τα πάντα έβαλα. Λοιπόν, εδώ είναι το μείγμα με τα στερεά. Αλεύρι, καλαμποκάλευρο, σόδα, μπέικιν, αλάτι και ζάχαρη. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν έχετε καλαμποκάλευρο, τι κάνετε. Θα πάρετε καλαμποκάλευρο, η συνταγή λέγεται corn dogs, γιατί έχει καλαμπόκι μέσα και ουσιαστικά γίνεται σαν καλαμποκόψαμο το εξωτερικό. Γίνεται γλυκό, γίνεται σεξι, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, άμα δεν βάλετε καλαμποκάλευρο, χάνουμε τη συνταγή μας. Τώρα θα μου πείτε, δεν έχουμε καλαμποκάλευρο. Είναι 8 η ώρα, προλαβαίνετε να πάτε να πάρετε. 13.033, καλαμποκάλευρο. Τα πρόστιμα θα έρθουν σε μένα. Σίγουρα κάποιος δίπλα θα έχει καλαμποκάλευρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κάποιος. Λοιπόν, ανακατέψαμε το μείγμα, δεν χρειάζεται μίξερ και έτσι όπως είναι. Πάω μέσα όλες τις υγρασίες που έχω, ένα αυγό, δύο έχει συνταγή, εγώ θα βάλω ένα γιατί κάνω τη μισή συνταγή και ρίχνω και το γάλα μου. Αυτοί είμαστε. Οπότε, αυτά πάνε στην άκρη, εδώ, παίρνω ένα σύρμα και ανακατεύω και πείτε μου ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη συνταγή. Μην πείτε τίποτα που κάθομαι πάνω. Δεν μπορώ να μην κάθομαι πάνω, γιατί άμα δεν κάθομαι πάνω, μετά δεν θα σας βλέπω. Μετά θα μου πείτε κάθεσαι πάνω στον πάγκο και τρως. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή μια διαδικτυακή εκπομπή. Άμα δεν κάθομαι πάνω στον πάγκο, για να έχετε όλο το πλάνο και του ανθρώπου που ανακατεύει και το ανακατευτικό υλικό εδώ μέσα, τότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που πετύχαμε είναι να πάρουμε μια ωραία πηχτή πάστα. Εδώ πέρα, τη βλέπετε. Ένα ωραίο κουρκούτι. Τώρα. Τι θα κάνουμε με αυτό το κουρκούτι. Έχω αφήσει το ποτήρι από το γάλα μου εδώ. Θα πάρω, ανακατέψω λίγο καλά, να πάει το baking και η σόδα, είναι πολύ σημαντικό να πάνε παντού. Και έτσι όπως είναι, έχει μείνει λίγο γάλα. Δεν θέλω εργασία. Στο βρώμικο ποτήρι από το γάλα μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ποτήρι, το βρώμικο ποτήρι από το γάλα, θα πάρω και θα ρίξω το κουρκούτι μέσα. Δεν χωράει όλο. Θα ρίξω το μισό, αλλά δεν με πειράζει. Το άλλο μισό θα το ρίξω μετά. Και τώρα θα λέτε, ο τύπος έχει λαλήσει. Δεν πάει καλά, πάει από το κακό στο χειρότερο. Όχι, δεν πάω από το κακό στο χειρότερο. Ξέρω ακριβώς τι μου γίνεται. Και έτσι όπως είναι, θα το πιείτε. Κάνω πλάκα. Δεν θα πιείτε το κουρκούτι, καταλαβαίνετε ότι δεν πίνετε. Αυτό που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε. Εδώ έχω τις λουκανικούμπες μου. Σε περίπτωση που στο Facebook δεν βλέπετε τίποτα, γιατί υπάρχουν τα σχόλια, απλά κάνετε έτσι και φεύγουν τα σχόλια και μπορείτε να δείτε καθαρά την εικόνα. Έχω τις λουκανικούμπες μου. Αντισκόψω στην μέση. Δεν ξέρω τώρα μου βγήκε το κυπρέικο και πάντα αρχίζω να μιλάω κυπρέικα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολλά γιατί καθώς το λουκανικό μου προχωρεί στο roundabout, κάνει δεξιά και φλουπ έφτασε στο kitchen για να κάνει deep fry τα hot dogs και να φάμε όλοι μαζί και να είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι. Έτσι όπως είναι, κόβουμε τα λουκάνικα στη μέση. Και με το που κόψουμε τα λουκάνικα στη μέση, έχετε σουβλακόξυλα. Άμα δεν έχετε, δεν πειράζει, αλλά άμα έχετε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί ουσιαστικά η συνταγή λέγεται corn dog, γιατί το πιάνεις στο χέρι και το τρως. Είναι φανταστική συνταγή, εντάξει, πολύ αμερικανιά, αλλά γουστάρω, I like. Θα γουστάρετε κι εσείς με το που το δείτε στο τέλος, γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά στη συνέχεια θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει, γίνεται χαμός.
δεν υπάρχει και σεμνή λέξη που μπορώ να πω. Θα έλεγα κάτι πάρα πολύ κακό, αλλά μετά τα κορίτσια από τα social media θα μου λέγανε ότι γιατί είπες αυτό πάλι. Και το ένα και το άλλο και θα με βρίζανε. Οπότε δεν θέλω να με βρίζουν. Θέλω να με αγαπάνε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πω τίποτα. Έτσι, Νταϊάννα, Βικτόρια, Μέρι Ρόουζ και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ακούσανε κορίτσια. Δεν ξέρω αν με βλέπουν καν αυτές, αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Καλή φάση. Να σας πω ότι όλα πάνε καλά, η ζωή είναι καλή, η ζωή συνεχίζεται. Θεωρώ ότι είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι τα μέτρα θα τελειώσουν πολύ γρήγορα στην ημερομηνία που δώσανε και μετά από τα μέτρα σιγά σιγά θα ανοίξουν όλα και θα είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, τι έχω εδώ, έχω ένα ποτήρι με κουρκούτι. Έχω κι άλλο κουρκούτι εδώ που θα συμπληρώσω στη συνέχεια. Οπότε τι κάνω, παίρνω τα λουκάνικά μου, εδώ, δεν θα τα πάρω όλα, θα πάρω τα μισά, τα τέσσερα. Παίρνω τα τέσσερα, άλλα τέσσερα τα αφήνω εδώ. Είναι μισά. Και μεταφέρω την κάμερα μου. Τις κάμερες μου μάλλον, στην κουζίνα. Καλά, Από κοντινό πήγαμε σε... Από γενικό πήγαμε σε κοντινό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παραγωγάρα, έτσι. Βλέπετε, έχω φωτίσει εδώ πέρα. Φαίνονται τα υπέροχα σχιστά με γδαλωτά πράσινα μάτια μου. Γίνεται χαμός. Τώρα, το κορκούτι είναι εδώ, τα λουκάνικα είναι εδώ και κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε. Βουτάμε τη λουκανικούμπα. Όπα, ξέχασα να φέρω τη μασιά, μισό λεπτάκι. Βουτήξαμε τη λουκάνικούμπα, η πονηρή μη σκέφτεστε πράγματα περίεργα, βουτήξαμε το λουκάνικο μέσα στο χυλό. Οπότε, βγάζουμε από το χυλό το λουκάνικο και το λουκάνικο είναι καλυμμένο με χυλό, σωστά. Το παραπανήσιο χυλό που προεξέχει, τον αφήνουμε στο ποτήρι, γυρνάμε και ερχόμαστε εδώ στο λάδι μας που καίει, γυρνάμε λίγο, λες και κάνουμε κοντοσούβλι εδώ, βλέπετε πως κάνω. Και τα αφήνουμε να πέσει ένα. Βουτάμε το άλλο. Εδώ, το βλέπετε, βγάζουμε, αφήνουμε το παραπανίσιο, γυρνάμε το σούβλι, αυτοί είμαστε, να γυρίσω λίγο την κάμερα, εδώ, πάει και αυτό μέσα. Πάμε στο επόμενο, βάζουμε μέσα στο ποτήρι, ολαλά, σε λουί, avec saison, aujourd'hui, πάει και αυτό μέσα, εδώ είμαστε, γυρνάμε λίγο, αφήνουμε να πέσει, αυτοί είμαστε. Το τελευταίο λουκανικούμπα, η τελευταία λουκανικούμπα, ουσιαστικά είναι δύο λουκάνικα, γιατί είναι δύο κομμένα στη μέση, εδώ. Γυρνάω λίγο να αρχίζει να πάρει μια κρούστα εδώ και αφήνω. Τώρα, ξαναέρχομαι εδώ και τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να συμπληρώσω το ποτήρι μου με κουρκούτι, γιατί πια άμα βουτάω μέσα δεν παίζει φάση. Οπότε, παίρνω κουρκουτέιρος, εδώ, φαίνεται, τώρα παίρνω, εδώ. Να ξέρετε ότι κανονικά η μαγειρική είναι πολύ εύκολη. Απλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ και τηλεοπτικά να είμαι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον τύπος και προσπαθώ βέβαια γυρισματικά να μην αφήνω τίποτα στην τύχη. Γι' αυτόν τον λόγο πάμε πίσω εδώ και παίρνουμε τα άλλα τέσσερα λουκάνικα εδώ μαζί με το κουρκούτι. Και κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Όλαλα. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε λίγο την πετσέτα για να μην γίνει χαμός. Βλέπετε. Και ακόμα δεν είναι έτοιμο. Θα αφήσουμε λίγη ώρα να ψηθεί. Βλέπετε. Και εγώ για να μπορώ να χειριστώ καλά την όλη υπόθεση βάζω 4-4. Δεν χρειάζεται να τα βάλετε όλα. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ απλά. Το υπόλοιπο κουρκούτι είναι εδώ. Τα υπόλοιπα λουκάνικα είναι εδώ. Έμεινα με τα λουκάνικα στο χέρι. Αλλά νομίζω ότι πάνε μια χαρά τα πράγματα. Οπότε θέλω να δώσετε λίγο χρόνο. Θέλω περίπου 2 λεπτάκια να ψήσετε τα corn dog σας. 2,5-3 θέλουμε να ψηθεί το ζυμάρι απ' έξω. Οπότε να ξέρετε, επειδή είναι χοντρό το ζυμαράκι, οτιδήποτε έχουμε κουρκουτιάσει μέσα θα ψηθεί, αλλά θα ψηθεί λίγο. Γι' αυτό παίρνουμε έτοιμα λουκάνικα, γιατί τα λουκάνικα δεν χρειάζονται πολύ ψήσιμο. Σε περίπτωση που έχετε ψητό κοτόπουλο, τι άλλο, ψητή γαλοπούλα, ψητά μπιφτέκια δεν γίνεται, αλλά θα μπορούσαμε να τα γεμιστά, να τα κάνουμε corn dog με τη γέμιση από πάνω. Γιατί όχι, θα το δοκιμάσω. Γενικά, οτιδήποτε έχετε έτοιμο ψητό, χρησιμοποιήστε για να κάνετε τα δικά σας corn dog και βάλτε ακριβώς τις ποσότητες που σας έδειξα. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό πράγμα που γίνεται. Δεν υπάρχει, το βλέπετε. Το λιγουρεύεστε. Είμαι σίγουρος πως το λιγουρεύεστε.
και οι άντρες και οι γυναίκες, όλοι το λιγουρεύεστε, γιατί αν και λίγο street food, junk food, νομίζω ότι αρέσει σε όλους αυτό το συγκεκριμένο φαγητό, γιατί έχει ψωμούτσα με λουκάνικο την ίδια στιγμή και έχω ετοιμάσει ένα πλατό εκεί πέρα με κέτσαπ και μουστάρδα για να σερβίρω. Οπότε, τα πρώτα μου corn dog με το πάνω ωραίο χρώμα, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχουν γίνει, μεταξύ έχουν και καλαμποκένια γεύση, αυτό δεν μου βγήκε πολύ όμορφο, βλέπετε, δεν πειράζει. Θα το φάω. Δεν πειράζει και άσχημο να είναι, τρώγεται. Ειλικρινά σας λέω, δοκιμάστε τη συνθήκη, είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, βγάζω τα πρώτα, εδώ. Έχω ετοιμάσει ένα ωραίο ξύλο κοπής. Δεν φαίνεται. Θα φανεί όμως όμως όλο πίσω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ένα ξύλο κοπής και βάζω ένα corn dog, δύο corn dog. Μα κοιτάξτε εδώ, δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό το αφήνεις τώρα να το αφήνεις εκεί πέρα, πιάνεις από το ξυλάκι και αρχίζεις να τρως, βουτάς μέσα, στη μουστάρδα, στην κέτσα, παντού, όπου γουστάρεις και γίνεται χαμός. Λοιπόν, το δεύτερο είναι έτοιμο, να βγάλω και το τρίτο. Γενικά, μη φοβάστε, φαίνονται ότι είναι τηγανιτά, αλλά δεν τραβάνε καθόλου λάδι, καθόλου μα καθόλου, και το εννοώ αυτό που λέω. Έχω και συνταγή βέβαια στο site για το πώς μπορείτε να κάνετε corn dog στο φούρνο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οκ, okay, να ξεκαθαρίσουμε. Οπότε, έχω άλλα 4 λουκάνικα εδώ. Πάμε να ψήσουμε και τα υπόλοιπα, να μην πάει χαμένα. Εδώ και εδώ. Ένα. Τυλίγουμε. Μπαίνει κουρκούτι, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Αυτοί είμαστε. Και έτσι όπως είναι, λίγο γυρνάω στην αρχή. Δεν πολύ γυρνάω. Λίγο κορέτσι κοντοσούβλι. Αυτοί είμαστε. Πετάω μέσα. Πάει το δεύτερο. Καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι πολύ δύσκολο να κοιτάς την κάμερα και να προσπαθείς να κάνεις corn dog, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβετε τη φιλοσοφία. Το πολύ κουρκούτι το βγάζετε, δεν θέλουμε να έχει πάρα πολύ κουρκούτι και κενά να αφήσετε πάνω στο λουκάνικο, καθώς ψήνετε το κουρκούτι, καθώς φουσκώνει, καλύπτει όλο το λουκάνικο, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε. Απλά άμα κάνουμε πολύ χοντρό το κουρκούτι, υπάρχει περίπτωση να μην ψηθεί 100%. Πάει και το επόμενο, εδώ. Γυρνάμε λίγο το ποτήρι γιατί αρχίζει να ελαττώνεται τώρα η γέμιση, οπότε θέλουμε να καλύψουμε τελείως με κουρκούτι τα corn dog μας. Πάει και το τρίτο μέσα, εδώ. Τώρα θα μου πείτε ρεάκι, να κάνουμε και καμία ελληνική συνταγή. Θα κάνουμε, και τυρόψωμα, θα κάνουμε και πίτες, θα κάνουμε και μπουγάτσες, θα κάνουμε τα πάντα, σας το υπόσχομαι. Λίγο να περάσουν αυτές οι μέρες που τρέχω πραγματικά, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Και μόλις γίνουν όλα αυτά, έχω αυτή τη βδομάδα στο πρόγραμμά μου να σας κάνω τσουρέκια, κουλουράκια. Θα κάνουμε τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος το Πάσχα θα το κάνετε καλύτερα από ποτέ. Θα κάνουμε συνταγάρες, σας το υπόσχομαι. Τη μεγάλη εβδομάδα θα δείξουμε και νηστίσιμα και μη νηστίσιμα. Θα κάνουμε το αρνάκι στο σπίτι μας, γιατί θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το αρνάκι στο σπίτι σας. Τέλειο. Γενικά δεν θα σας αφήσω έτσι. Έχω φροντίσει να περάσετε τέλεια αυτό τον καιρό μαζί μου. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Εδώ και εδώ μου σέρβεται λίγο με ένα μετεξάκι λίγο να καθαρίσω εδώ. Τέλεια. Και θέλω να μου πείτε από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, τώρα φαντάζομαι μιλάτε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, αλλά γράψτε εσείς, θα τα δω μετά από τα σχόλια. Θέλω να μου πείτε από τη στιγμή που ξεκινήσαμε πόση ώρα κάναμε. Δηλαδή πραγματικά το τίποτα, με λίγο λουκανικάκι που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, αυτό το καλύτερο φανταστείτε, πού είναι το, να το εδώ είναι, αυτό που γίνεται είναι κάτι συγκλονιστικό. Η φωτιά μας είναι μέτρια, δεν είναι πολύ δυνατή, σε περίπτωση που είναι πολύ δυνατή τι θα γίνει, τα λουκανικά μας δεν θα ψηθούν μέσα, το κουρκούτι θα πάρει χρώμα απ' έξω και ουσιαστικά θα γίνει κάτι λάθος. Πρέπει να έχω βάλει λάθος στα φώτα μου. Κοιτάξτε, για βράδυ μια χαρά φωτίζομαι, αλλά το πρωί θα φαίνομαι ακόμα καλύτερα με τα φώτα. Να το. Το φανταστικό είναι να σας δείξω την κατασκευή που έχω κάνει αυτή τη στιγμή πάνω στην ψωμιέρα, που κάθονται τα κινητά και με βλέπετε όλοι live. Λοιπόν, μόνοι σου θα τα φας, κάλεσέ μας για βοήθεια, αλλά τα Αγία Παρασκευή, παιδιά, εδώ πέρα, απέναντι από το κίτσα λαμπμένο. Όποιο θέλει έρχεται, έχω 2, 4, 6, 8 corn dog έτοιμα. Τα 4 θα τα φάω εγώ, μένουν άλλα 4. Καλά, 4 δεν θα φάω. Μπορεί και να τα φάω. Αναλόγως, δεν έχω ξεκινήσει να βλέπω Casa de Papel. Εσείς έχετε ξεκινήσει όλοι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε και μαγειρίτσα μαζί το μεγάλο Σάββατο. Τι άλλο θα κάνουμε. Έχω σκεφτεί οτιδήποτε θέλετε να κάνετε να το κάνουμε μαζί για να μην σας λείψει τίποτα. Οπότε μην αγχώνεστε. Γιατί θα πηγαίνουμε real time. Έχω σκεφτεί, δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω, να κάνω ας πούμε δύο live για το αρνάκι την Κυριακή του Πάσχα, να ξεκινήσουμε το πρωί, να το βάλουμε μαζί στο φούρνο και μετά στα τελειώματα, θέλω να φτιάξω,
Να ξανακάνω live για να το βγάλουμε μαζί από το φούρνο. Θέλω να φθανιστώ. Φθανιστείς? Όχι, να μην φθανιστείς, γιατί μετά πρέπει να πάω στην τουαλέτα να δούμε πως έχουμε ξούλες. Δεν κάνει. Λοιπόν, οπότε, βγάζω τα cold dog μου. Έλα Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό, πόσο φανταστικά που γίνανε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται να είναι τόσο ωραία, με πραγματικά το τίποτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Σβήνω τη φωτιά μου. Το λάδι θα το χρειαστώ γιατί θα το χρησιμοποιήσω και αύριο. Θα σας δείξω και αύριο πραγματάκια που μπορείτε να κάνετε. Και κοιτάξτε εδώ μια πιατέλα. Το λιγουρεύεστε. Και το πιο φανταστικό είναι ότι θα λιγουρευτείτε το εσωτερικό του. Γιατί... Έρχομαι πάνω εδώ άμα είμαι καθαρός. Περιμένετε. Το ευχαριστήθηκα. Η αλήθεια είναι. Κάποιος με μελετάει λογικά, γι' αυτό φταμίζομαι. Ποιος με μελετάει? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το corn dog μας. Ποιο να πάρω? Θα πάρω αυτό. Μου αρέσει. Αυτό που έχει προβληματάκι. Έχει ένα μικρό καρομπαλάκι εδώ. Ενώ αυτό είναι τέλειο. Έτσι, αυτό, άμα ήταν δίπλα-δίπλα, δεν θα το τρώγε κανείς. Σωστά. Όλοι θα παίρνουν αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν μοιάζει σαν αυτά που έτρωγε ο Καμπαμαρού στις ταινίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, αλλά ήταν καταπληκτικά. Οπότε θα φάω αυτό. Και τώρα η ερώτησή μου είναι εξής. Θέλετε να βουτήξω σε κέτσαπ ή μουστάρδα? Τι σας αρέσει περισσότερο με λουκάνικο, κέτσαπ ή μουστάρδα? Και τα δύο θα παίξω ένα συνδυασμό κέτσαπ μουστάρδιο κατάσταση και... Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Είναι μία μπουκίτσα ευχαρίστησης, μία μπουκίτσα μαγείας, μία μπουκίτσα αγάπης, μία μπουκίτσα ζεστασιάς, μία μπουκίτσα αυτοικανοποίησης, γιατί φτιάξαμε αυτή την υπέροχη συνταγή μόλις σε 5 λεπτά. Θα είναι το πιο ωραίο dog, γιατί έτσι το λένε οι Αμερικάνοι, που έχετε φάει ποτέ σας. Φτιάξαμε μόλις σε τίποτα. Καλά, 4 είπα το τρώω, έτσι. Νομίζω ότι μπορώ να φάω και 6. Και άμα πεινάω πολύ, μπορώ να φάω και 8. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε και σήμερα. Πρέπει να δώσω και δωράκι. Λοιπόν, δωράκι. Κάτσε τι λέω σαν. Θικούλα για τα μαχαίρια σας από το e-shop μας. Σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, κοιτάξτε εδώ. Το πιο σωστό που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τα μαχαίρια σας είναι να μην τα πετάτε μέσα στην κουζίνα σας. Γιατί όσο τα πετάτε, χαλάνε τα μαχαίρια. Οπότε τι κάνουμε πάντα, παίρνουμε μια θήκη και αρχίζουμε να οργανώνουμε τα μαχαίρια μας εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, από μια θήκη θα δώσω στρατιωτική, σαν τα ρούχα μου, έχω και στρατιωτικές νομίζω. Όχι μαύρη, αυτή είναι μαύρη, θα δώσω στρατιωτικές από το e-shop μας. Οπότε, στο post που θα κάνω για, στο Instagram, ποιο είναι το Instagram, αυτό είναι. Στο post που θα κάνω στο Instagram τώρα, με το που τελειώσουμε το live, από κάτω γράψτε akisishop.com. Μία λέξη, χωρίς κενό, χωρίς τίποτα. alphakyotasigmaepsilonshomicronp.com akisishop.com. Θα γράψετε και ένας τυχερός θα πάρει μία θήκη για να οργανώσει τα μαχαίρια του σε χακί χρώμα. Και στο Facebook, κάτω από το post, εδώ πέρα κανονικά στο live, γράψτε το ίδιο σχόλιο, akisishop.com και κάποιος θα κερδίσει μία χακί θήκη για να οργανώσει τα μαχαίρια του. Λοιπόν, ραντεβού αύριο πάλι το βράδυ. Ελπίζω να έχω διορθώσει τα φώτα μου, λίγο ακόμα, καλά είμαι, και την Παρασκευή το πρωί, ραντεβού εδώ, γιατί τι θα φτιάξουμε την Παρασκευή το πρωί? Κουλουράκια, πασχαλινά κουλουράκια, γιατί μας αρέσει, γιατί τρελνόμαστε, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να φτιάξουμε τα καλύτερα κουλουράκια μας φέτος. Αυτά. Φιλάκια πολλά, τερματισμός. Τερματισμός. Και στο Facebook, γεια σας!